10 η ώρα, 15 Οκτωβρίου, και είναι η τρίτη μέρα που θα κάνω δοκιμαστικό, προπόνηση που το λέω, για την ξενάγηση στην ομάδα Αστική Πεζοπορία. Στο δεύτερο βίντεο που φτιάξα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, εδώ στην οδική γέφυρα της Διώρυγας της Κορίνθου. Θα κάνω το υπόλοιπο της διαδρομής για να είμαι σίγουρος ότι όλα είναι καλά. Τι εννοώ όλα, να μην έχουμε εκπλήξεις, όπως παραδείγματος χάρη κάπου να μην έχει πεζοδρόμιο ας πούμε. Θα το περπατήσω και θα δούμε. Εδώ, σε αυτό το σημείο, είχε περάσει και ο σκηνοβάτης, ο Γεωργιάδης, από την Καβάλα. Από τη μια άκρη της Διώρυγας στην άλλη, από το ένα πρανέ στο άλλο. Και μας είχαν φέρει και με το σχολείο και έχω ωραίες αναμνήσεις από τότε. Λοιπόν, να, εγώ περπατάω, τα δείχνω, ας κρίνουν μόνοι τους αν πρέπει να κάνουμε αυτό το κομμάτι ή όχι. Εδώ δεν έχει πεζοδρόμιο. Εγώ το περνάω με το αυτοκίνητο αυτό και δεν έχω προσέξει την κατάσταση του δρόμου. Βέβαια ένας πίσω από τον άλλο πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε. Ας κρίνουν αυτοί. Οι καινούργιες γέφυρες του προαστιακού και του αυτοκινητόδρομου. Ο δρόμος είναι βατός εδώ, μόνο που το σειρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε, το οποίο ήταν απαραίτητο να τοποθετηθεί, το έχω ξαναπεί, δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε. Εδώ δίπλα μας είναι το κανάλι και έχει και πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Η ΑΕΔΙΚ, η ανώνυμος εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου δηλαδή, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει η ναυσιπλοεία στη Διώρυγα το βράδυ της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι ίσως να μπορέσουμε με την ομάδα να κάνουμε τον διάπλου. Ή με το ένα πλοιάριο ή με το άλλο. Θα προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε. Οι αλεπουδίτσες μας διδάσκουν. Κοιτάξτε εδώ, το έχω ξαναδείξει. Έσκαψε, έχει σκάψει από κάτω για να μπορεί να μπαινοβγαίνει. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Πλησιάζουμε στα οχυρωματικά έργα των Γερμανών στο ανατολικό στόμιο της Διώρυγας Κορίνθου. Δεν ξέρω αν έχουν όρεξη να ανέβουμε λίγο δεξιά, γιατί αριστερά αφενός μεν είναι το σειρματόπλεγμα, είναι κάτι που μπορούμε να το ξεπεράσουμε το σειρματόπλεγμα. Μπορούμε να ζητήσουμε ένα κλειδί για εκείνη τη μέρα. Δεν θα μας το αρνηθούν. Κι άλλο πέρασμα αλεπούς. Έχει πολλά αγριόχορτα όμως. Αγκάθια πολλά. Προτείνω να μην πάμε. Προτείνω να πάμε σε αυτά εδώ δεξιά που έχει ένα πυροβολείο και μία θέση μάχης. Εγώ θα πάω τώρα για να δείτε. Εδώ έχει και ένα μελίσι. Ο Σάκης πέρασα, δεν με ενόχλησαν οι μέλισσες.
Εδώ είναι η θέση μάχης. Αυτό μου το έχει πει ντόπιος. Κυκλικά, κυκλικά το βλέπετε, με πέτρες φτιαγμένο. Τώρα ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Και από κάτω μας είναι η μπαρουταποθήκη, έτσι το λένε οι ντόπιοι. Εδώ είχαν τοποθετήσει τις δύο γεννήτριες όταν άνοιξε το κανάλι, γιατί δεν είχε ρεύμα τότε η Διόρυγα. Αργότερα όταν ήρθε το ρεύμα αποθήκευαν τα πετρέλαια, που τα έχει πει ντόπιος, 85χρονος, πρώην υπάλληλος της Διόρυγας. Και μπαρουταποθήκη το λένε γιατί εδώ μέσα έβαζαν τα εκρηκτικά αργότερα που τα χρησιμοποιούσε η Διόρυγα για να ρίχνει κάποια κομμάτια από τα πρανή που ήταν επικίνδυνα να πέσουν. Δείχνω και την κατάσταση του μονοπατιού για να κρίνουν οι φίλοι μου αν τους αρέσει ή όχι να έρθουμε από εδώ. Μια χαρά είναι. Και εδώ είναι γεμάτο με απολιθώματα, απολιθωμένα κοχύλια, γιατί αυτό το χώμα όλο μπροστά μου είναι χώμα της Διάνοιξης. Δεν το έχουν αφήσει μόνο εδώ, σε πολλά σημεία κοντά στον Κορινθιακό και κοντά στο Σαρονικό έχει τέτοια χώματα. Τώρα πια έχουν χτιστεί σπίτια από πάνω. Φτάσαμε και στο πυροβολείο. Και εγώ εδώ τα μάθα, τα ήξερα, νομίζετε. Το πολυβολείο είναι αυτό που έχει από εκεί, κοντά στη γέφυρα λιμάτων, που είναι κτίσμα κανονικό. Αυτό είναι πυροβολείο. Τοποθετούσαν, λέει, εδώ πάνω από ένα χαλασμένο άρμα το πυροβόλο και το χρησιμοποιούσαν να προστατεύουν τη Διόρυγα από αέρος. Σε αυτό δεν έχω μπει και ποτέ μέσα, δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο. Τι να μπω, λίγο πολύ έχω δει τα άλλα. Όπως το βλέπω, ούτε σήμερα δεν θα μπω. Πλησιάζουμε στα Ίσθμια, κοντά στη βυθιζόμενη γέφυρα των Ισθμίων είμαι τώρα. Αυτή η διαδρομή ήταν πολύ εύκολη, είναι και κατηφόρα. Και εδώ δεν έχουμε πεζοδρόμιο, αλλά θα πηγαίνουμε, όπως λέγανε στο στρατό, φάλαγγα κατάνδρα. Αυτή είναι η βυθιζόμενη γέφυρα Ισθμίων. Θα μου πεις, τι μας τη δείχνεις βρε Μιχάλη, την έχουμε δει, όλοι την ξέρετε. Αλλά και αυτή είναι ένα αξιοθέατο. Βλέπετε ο κόσμος που φωτογραφίζει, που έρχονται και την επισκέπτονται. Σήμερα το κανάλι είναι κλειστό. Γίνεται καθαρισμός του Πυθμένα στην Ποσειδονία. Τους βλέπω από εδώ. Από εδώ θα φύγουμε και θα πάμε να δούμε το χώρο που είχε επιμεληθεί με δικά του σχέδια ο Στέφανος Τυρ για να μένουν οι εργαζόμενοι. Είχε σχεδιάσει τους δρόμους, τις πλατείες. Σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα δείτε ότι μένει κόσμος μέσα. Ρώτησα κάποιον γιατί μου έκανε εντύπωση. Αυτά ανήκουν, είπαμε, στην ΑΕΔΙΚ τώρα. Στην ανώνυμη εταιρεία της Διόρυγας Κορίνθου. Το νοικιάζεις, του λέω, ναι, μου λέει, πόσο? 100 ευρώ, μου λέει. Τι λες ρε φίλε, να έρθω κι εγώ. Α, μου λέει, έχω χαλάσει, δεν ξέρεις πόσα λεφτά για να το κάνω σπίτι. Όντως, είχε και δορυφορική κεραία, είδα πάνω, είχε και air condition, είχε, αλλά θέλουν πάρα πολύ δουλειά για να γίνουν κατοικήσιμα.
αλλά είχε και τον κήπο του με τα πεπόνια του, τα κολοκυθάκια του. Μια χαρά ήταν. Η διαδρομή έπρεπε να γίνει, ξέχασα να σας το πω, για να ελέγξω και αν έχει και αδέσποτα. Δεν πρέπει να το δούμε. Α, κοιτάξτε εδώ, σχεδιασμοί του Στέφανου Τυρ. Πλατεία με ανισόπεδα. Πάμε να μπούμε και σε ένα διόροφο που είπαμε εδώ κατοικούσαν οι υπάλληλοι της εταιρείας. Πριν χρόνια, όταν ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, πουλούσα παιδικά έπιπλα. Κάποιος με κάλεσε, έμενε εδώ. Πάνε πολλά χρόνια τώρα, ε. Λοιπόν, έφερα έπιπλα, το είδα μέσα. Όταν ήρθε η ώρα να βιδώσω στον τοίχο μια εταζέρα πάνω από το γραφείο του παιδιού, του είπα, φίλε, εγώ δεν παίρνω την ευθύνη. Όταν τρύπησα με το τρυπάνι, δεν ήταν πέτρινο, ήταν αυτό το παγλαντί που το λέμε. Τρύπησα, έκανε μπλουπ και μπήκε το τρυπάνι μέσα χωρίς καμία προσπάθεια. Του είπα, εγώ δεν παίρνω την ευθύνη να βάλω την εταζέρα πάνω από το παιδί και δεν την κρεμάσαμε. Θέλω να πω, είναι παλιά σπίτια. Πώς να το κάνουμε, είναι παλιά. Αυτό είναι πέτρινο βέβαια. Α, μπορεί να ήταν και τέτοιος ο τείχος. Μπορεί. Στην ομάδα έχουμε και 3-4 καθηγητές. Κάποιοι είναι και καθηγητές πανεπιστημίου. Ο κύριος Κώστας, ο διαχειριστής, είναι αρχιτέκτονος μηχανικός. Θα μας πει και για αυτά. Και μια διόρθωση. Δεν θα είναι μαζί μας ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος. Μπερδεύτηκα εγώ. Σε άλλη εκδρομή θα πήγαινε μαζί τους. Είναι πανέμορφα πάντως, ε. Α, έχει κήπο, ψιλοτάβανα. Από εδώ θα φύγουμε προς το εξαμήλιο τείχος, αλλά προτιμώ να γυρίσω στον κεντρικό δρόμο να σας δείξω. Θα δείτε σε λίγο. Να ήταν άραγε το συνεργείο. Ποιος ξέρει. Αυτό θέλω να σας δείξω. Αυτό. Τι μπορεί να είναι αυτό. Και από πάνω χώμα. Χώμα για μόνωση, για τη ζέστη. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένας φούρνος, είναι ολόκληρο δωμάτιο αυτό. Πηγαίνουμε προς το εξαμήλιο τείχος. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που αποφάσισα να το περπατήσω είναι γιατί φοβόμουν στη λεωφόρο Επιδαύρου. Δεν έχει πεζοδρόμιο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει παράπλευρο δρομάκι. Αλλά από τους χάρτες Google το παράπλευρο δρομάκι, ενώ διακρίνεται, εκεί στο τελείωμά του έχει δέντρα και δεν βλέπω. Συνδέεται με το εξαμήλιο τείχος. Θα το δούμε. Να και το δρομάκι που θυμάμαι εγώ έχει γίνει ένας όμορφος πεζόδρομος. Popcorn κουβαλάνε.
Τώρα που βιντεοσκοπώ εγώ, σταμάτησε το πουλάκι. Λοιπόν, ο πεζόδρομος μας εδώ και το εξαμήλιο τείχος απέναντι. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το επισκεφτούμε με τα πόδια και όχι με το λεωφορείο. Και βλέπω ότι έχει και φανάρι. Μερικές φορές η Ελλάδα με εκπλήσει. Μη με πείτε κακό. Για να το πατήσουμε να δούμε λειτουργεί. Δεν δουλεύει. Α, δεν δουλεύει. Α, κατάλαβα. Έγινε, ευχαριστώ. Α, μάλιστα. Κόψαν τα καλώδια. Να το βρε που δεν δουλεύει. Δουλεύει ρε, θα με τρελάνετε. Όλα καλά. Και εδώ είναι το τμήμα, το ανατολικό, του Ιουστινιάνιου τείχους ή και εξαμήλιου όπως το λέμε, το οποίο έχει αναστηλωθεί και έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Το εξαμήλιο τείχος κατασκευάστηκε από τους Βυζαντινούς για να μπορούν να προστατεύουν την Πελοπόννησο από τις επιδρομές των βαρβάρων. Από το 500 μετά Χριστόν και για περίπου 1000 χρόνια λειτουργήσε μέχρι την κυριαρχία των Οθωμανών. Το έχω πει και σε άλλο βίντεο, δεν ξέρω κατά πόσο προστάτευε, γιατί η Πελοπόννησος έχει προσβάσεις από εκατοντάδες μέρη γύρω γύρω, διαθαλάσσεις εννοώ. Άρχιζε η μία άκρη του μάλλον. Ήταν στο Σαρωνικό κόλπο και οι άλλοι στον Κορινθιακό. Πολλά τμήματα του σώζονται διάσπαρτα σε όλη αυτή την απόσταση. 7,5 χιλιόμετρα είναι περίπου. Και τώρα πίσω. Από εδώ θα μας πάρει το λεωφορείο να επισκεφτούμε το σημείο που ήταν ο σιδηροδρομικός σταθμός Ισθμού Λουτρακίου. Προπολεμικά, γιατί με τα πολεμικά άλλαξε. Εκεί που πολέμησαν οι Νεοζηλανδοί, οι Εγγλέζοι, οι σύμμαχοι γενικώς και οι Έλληνες με τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, εκεί που δύο φορές έπεσε η προπολεμική μας γέφυρα, εκεί που ήταν η τάφη των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Και από εκεί θα κάνουμε μια μικρή πορεία να κατεβούμε μέσα στο κανάλι. Μια μικρή απόσταση σε μέρος που είναι σίγουρο και ασφαλές. Όχι πολύ πολύ βαθιά εκεί που πηγαίνω εγώ. Τώρα εγώ θα επιστρέψω με τα πόδια. Έχω στο μυαλό μου να πάω εκεί κοντά στα γραφεία της Διορίγας. Μήπως κανένας γνωστός, κάποιος γνωστός φεύγει και με πάρει μαζί του. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι αυτή την επιστροφή τη βαριέμαι τώρα. Μια μεγάλη ανεκμετάλλευτη έκταση. Εκεί κάτω στην παραλία, αυτή που τη λέμε κρυφή, εκείνα εκεί τα χρόνια, πριν από 130 χρόνια, ήταν και η βίλα, η περιβόητη βίλα του Μίνδλερ. Πρώην Τυρ, που αργότερα την είχε ο Στέφερης, ο Σκέφερης μάλλον, ο διευθυντής της Διόρυγας. Εκείνο το κομμάτι πουλήθηκε και έχει όμορφες βίλες τώρα. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο είναι αυτό το σπιτάκι.
Ανεκμετάρρευτη λοιπόν η έκταση. Όταν ήρθε η οικονομική κρίση και τότε μάθαμε ότι δεν ξέρουμε πού χρωστάμε και ότι με δανεικά πληρώναμε τους δημοσίους υπαλλήλους, το πρώτο πράγμα που πήγε στο μυαλό μου ήταν αυτή η έκταση. Λέω, ήρθε η ώρα να την πουλήσουν, να την νοικιάσουν, τέλος πάντων να τη ρευστοποιήσουν από τη στιγμή που το κράτος είχε ανάγκη. Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε τότε, χρωστούσαν στα φαρμακεία, δεν έπαιρναν οι φαρμακοποιοί την αμοιβή τους, την αξία των φαρμάκων, και κάνανε απεργία, δεν βρίσκαμε και φάρμακα, σε τέτοιο χάλι ήμασταν. Τα οικόπεδα θα κοιτάξουμε. Το κουτό μου, το μυαλό έλεγε ότι αυτά θα αξιοποιηθούν. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Δεν είμαι οικονομολόγος βέβαια. Μπορεί να έχω και άδικο, τι να πω, δεν ξέρω. Ήρθε τώρα το υπερταμείο. Μπορεί το υπερταμείο κάτι να κάνει γι' αυτό. Κάτι συζητιέται, κάτι γράψανε. Για εμπορικά κέντρα και ξέρω εγώ ξενοδοχεία. Παπάδες φτιάχνεις εδώ. Δίπλα στη θάλασσα και δίπλα στη Διόρυγα. Δίπλα στην Επίδαυρο, στην αρχαία Κόρινθο. Στις Μυκήνες, στο Ναύπλιο, στην Ακρόπολη των Αθηνών. Από εδώ πηγαίνεις όπου θέλεις. Μια ώρα απέχουν όλα αυτά από εδώ. Μου διέφυγε να αναφέρω τα Ίστιμια και την αρχαία Κόρινθο, την είπα. Τα Ίστιμια εδώ δίπλα είναι, που γινόντουσαν οι Ιστιμιακοί αγώνες. Έχει αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο και αρχαιολογικό χώρο έξω από το μουσείο. Όσο ήμουνα στην άσφαλτο, μόνο ένα αυτοκίνητο συνάντησα, σήκωσα το χέρι, έκανα το stop, έβγαλα και το καπέλο να δει την ηλικία μου λόγω της φαλάκρας που έχω, αλλά δεν σταμάτησε. Δεν τον παρεξηγώ. Και εγώ φοβάμαι πολλές φορές. Πάνε τα χρόνια που σταματούσαμε και παίρναμε. Και τώρα παλιά μας τεχνικό σκηνό. Δεν δεις άσχετο. Εδώ δεν ακούς τίποτα. Φασαρία εννοώ. Άρχισαν να ακούγονται και τα πουλάκια.